Περί λίστας δεν νομίζω. Δεν υπάρχει. Ωραία. Έχω μια είδηση. Αυτό είναι για το δελτίο. Μια χαρά έχουμε. Γιατί έχουμε και απάντηση. Έχουμε και δήλωση της κυρίας Σπυράκη. Δεύτερο κομμάτι. Πάντως να θυμίσω ότι στις προηγούμενες εκλογές άλλαξε λίγο πριν τις εκλογές. Η περίφημη σταυροδοσία έγινε το 2014 λίγο πριν τις εκλογές. Από τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια. Ναι. Καλά, το θυμάμαι. Από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Ναι. Το εγώ το θυμάμαι. Αλλά τώρα απέναντι έχω την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, σωστό. Αλλά απλώς να θυμίσω ποιο αλλάζει πριν λίγο τους όρους του παιχνιδιού. Κύριε Πενανδάκη, και ένα δεύτερο θέλω να κάνω έτσι διαδικαστικό, αλλά έχει μια αξία για τη δημοκρατία. Η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση έφερε και την απλή αναλογική και θα. Πάμε σε εκλογές αυτοδιοικητικές και σε ευρωεκλογές σε απλή αναλογική, το λέω και στους όρους, αλλά αυτοδιοικητικές με απλή αναλογική. Ένα πράγμα που ακούω από προοδευτικούς ανθρώπους, δεν λέω δεξιούς αριστερούς, λέω προοδευτικούς ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και δεξιούς και αριστερούς, τους φοβίζει πολύ αυτό το κομμάτι με το όριο. Αν υπήρχε όριο δηλαδή, μήπως θα ήταν τα πράγματα λίγο καλύτερα στο κομμάτι, δηλαδή ότι θα μπορούμε να έχουμε μικροεκβιασμούς με ένα μικρό ποσοστό σε μια πόλη βγήκα. Δηλαδή χωρίς το όριο δεν υπάρχουν αυτές οι περίεργες, να το πούμε, διαπροσωπικές σχέσεις. Θα έχεις όμως ένα όριο, με πιο δύσκολα θα έμπαινες σε ένα δημοτικό συμβούλιο. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να υπάρξει απλή αναλογική με όριο. Και αυτό αφορά και τις εθνικές εκλογές. Νομίζω η γνώμη δική μου ήταν ότι και στις εθνικές εκλογές θα έπρεπε το όριο να έχει μειωθεί. Δηλαδή γιατί ή έχεις απλή αναλογική ή έχεις ένα δυσαναλογικό εκλογικό σύστημα με διάφορα τερτύπια. Το εκλογικό όριο είναι ένας μηχανισμός που μειώνει κατά κάποιο τρόπο την αναλογικότητα. Εν πάση περιπτώσει, εκεί υπάρχουν και άλλοι λόγοι, αλλά ειδικά στις τοπικές κοινωνίες το βρίσκω τελείως παράλογο αυτό. Στο κάτω-κάτω δηλαδή θα κατέβει ένας συνδυασμός και θα βγάλει μία έδρα. Και λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα δηλαδή. Ναι. Γίνεται μία κουβέντα στον χώρο της κεντροαριστεράς. Τελικά οι εκλογές θα κρυθούν από την κεντροαριστερά ή από την κεντροδεξιά. Ούτε από την κεντροαριστερά ούτε από την κεντροδεξιά. Θα κρυθούν στο κατά πόσον θα υπάρξει ένα σαφές δίλημα, το οποίο θα γίνει κατανοητό στην κοινωνία. Εάν θα υπάρξει μια πολιτική υπεράσπισης των χαμηλών στρωμάτων και των στρωμάτων που τα χρόνια της κρίσης επλήγησαν πάρα πολύ, ή θα υπάρξει μια επιστροφή στο παλιό σύστημα της κλεπτοκρατίας και της διαπλοκής. Αυτής που κατέστρεψε το κοινωνικό κράτος και βεβαίως οδήγησε στο χρέος και στη χρεοκοπία. Αυτό σημαίνει λοιπόν. Είναι κοινωνικός. Πάντοτε οι εκλογές δεν κρίνονται σε κινήσεις σκακέρας πολιτικής. Κρίνονται με όρους κοινωνικούς. Και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη. Εντάξει. Όταν η κυρία Γεννηματά λέει ότι η στρατηγική μας επιλογή είναι το χτύπημα του ΣΥΡΙΖΑ, εσείς ανταπαντήσατε παίρνοντας δύο κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ και μία σου και μία μου και θα σου δείξω εγώ ποιος είναι. Καμία σχέση. Πώς. Καμία σχέση. Εμείς. Τι έχει να προσφέρει ο κ. Μωραήτσο, όχι ως πρόσωπο προς Θεού, αλλά σε ένα τέτοιο ανασχηματισμό για 6 μήνες, 8 μήνες εκλογών, τι προσδίδει δηλαδή ουσιαστικά. Εντάξει, με την ίδια λογική θα μπορούσαμε να θέσουμε και το ίδιο ερώτημα και το τι προσδίδει και η Μαριλίζα εξ Ωνα Γιανακοπούλου ή όλες οι κινήσεις οι οποίες έγιναν. Συστηματικά τον τελευταίο χρόνο και κυρίως. Ένα χρόνο πριν και έξω. Όχι, δεν υποτιμώ κανένα και δεν. Όχι, θετικά το είπα για την κυρία Γιανακοπούλου. Προς Θεού. Γραμματέας του ΠΑΣΟ, κορυφαίος στέλεχος και ένα χρόνο πριν από τις εκλογές. Δεν έχει σημασία. Εδώ έχουμε μία διαδικασία η οποία εκτιλήσεται και η οποία είναι διαφανής. Δεν έχει να κάνει ούτε με πρόσωπα, ούτε με συναλλαγές, ούτε με. Ποια είναι αυτή η πολιτική. Η πολιτική αυτή είναι ότι εμείς λέμε ότι πρέπει να δημιουργηθεί στη μεταμνημονιακή περίοδο. Και σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο που έχουμε και στην Ελλάδα βεβαίως, με αύξηση της ακροδεξιάς και κινδύνους τερατογενέσεων, κοινωνικών τερατογενέσεων που είναι ο ακραίος νεοφιλελευθερισμός και η αναβίωση του ναζισμού και του φασισμού, εμείς πρέπει να δημιουργήσουμε εκείνους τους όρους ενός πλατιού πολιτικού και κοινωνικού μετόπου απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό, την ακροδεξιά και τη λιτότητα. Αυτό εκ των πραγμάτων έχει πολλές πλευρές. Γιατί έχει δεν συμφωνούμε. Έχει κεντροδεξιό μέσα λοιπόν. Βεβαίως. Όχι πολιτή, ψηφοφόρο, το είδαμε το 2015. Ψήφισαν οι Δημοκράτες, ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι της φιλελεύθερης, της πραγματικής φιλελεύθερης δεξιάς, να το πω, κεντροδεξιάς, η οποία ασφικτιά σε ένα πλαίσιο, νομίζω ότι το κοινωνικό κράτος μας αφορά όλους. Είτε είμαστε αριστεροί, είτε είμαστε κεντρώοι, είτε είμαστε δεξιοί. Ένα κομμάτι της κεντροδεξιάς, της πραγματικά φιλελεύθερης, εννοώ με την έννοια ότι ήθελε πάντοτε μια ισορροπία ανάμεσα στο κράτος και την αγορά, υπάρχει και μας ενδιαφέρει. Και βεβαίως τα χρόνια των μνημονίων αυτή η ομάδα διευρύνθηκε. Άλλωστε, με ένα κομμάτι της ήταν και η ΑΝΕΛ. Ένα κομμάτι αυτής της διεργασίας στον χώρο της δεξιάς ή της κεντροδεξιάς ήταν η ΑΝΕΛ. Και βέβαια και οι άνθρωποι που προέρχονται από αυτόν τον χώρο. Είναι δεξιά ή είναι άκρο.
Κοιτάξτε, σήμερα δεν νομίζω ότι μπορεί να του δώσει κανείς ένα χαρακτηρισμό. Είναι ένα μόρφωμα, ένα υβρίδιο το οποίο έχει πολύ μικρή κοινωνική απήχηση. Καλά, χθες ήταν κόμμα και ήταν σήμα και σήμερα είναι υβρίδιο. Ήταν γρήγορο, ήταν. Ναι, αυτό. Νομίζω ότι έχει απολέσει το μεγαλύτερο μέρος της κοινοβουλευτικής του ομάδας και το μεγαλύτερο μέρος της εκλογικής του δύναμης, αυτής που πήρε και το 2015 ακόμα. Με αυτή την έννοια το λέω. Όχι, δεν λέω ότι. Δεν το λέω υποτιμητικά. Το λέω ότι ως διάσπαση της κεντροδεξιάς και της δεξιάς το 12 και το 15 είχε μια κοινωνική αναφορά. Ήταν μια υπαρκτή διάσπαση στο κομμάτι της λαϊκής δεξιάς. Σήμερα όμως δεν αποτελεί τον Καμένο μιλάγατε. Ο κ. Καμένος ήταν αυτός έντιμος σύμμαχος κατά τη γνώμη μου μέχρι ένα σημείο, μέχρι το τέλος. Δηλαδή δεν σας δημιουργήσε προβλήματα. Και με καλή ενδοκυβερνητική συνεργασία. Αυτό εννοώ. Αυτό έντιμος. Έντιμος δεν σας δημιουργήσε προβλήματα ούτε βιασμούς. Πήγε εκεί που πήγε και δεν ψήφισε πράγματα που δεν ήθελε και το ξέραμε αυτό. Δεν περίμενα τον κύριο Καμένο να ψηφίσει το θέμα της διαφορετικότητας φύλου. Δεν ήταν, θα ήταν υπέρβαση για αυτόν. Εντάξει. Αλλά υπέρβαση και για μένα ότι θα έπαιρνε ένα ουλάμο να μπει μέσα στα Σκόπια. Εννοείται. Εννοείται. Αυτό σε συνεργαζόταν. Προφανώς, εννοείται. Αυτό ναι, με τον ουλάμο. Σαφέστατα. Εδώ υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή. Γι' αυτό και είχαμε τις εξελίξεις που είχαμε. Okay. Ήταν προφανές. Και εμείς πήραμε την ευθύνη και για την ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και για την αλλαγή του κυβερνητικού μείγματος στην κυβέρνηση. Και βεβαίως και φέραμε και τη συμφωνία των πλευρών που δεν το πίστευε κανένας. Σωστά. Μένω στον χώρο της κεντροδεξιάς. Αλλά όλα αυτά γίνανε μέσα σε ένα πλαίσιο διαφάνειας. Επανέρχομαι και στην ερώτηση για την κεντροαριστερά. Για την κεντροδεξιά. Γιατί κάναμε κουβέντα πριν με τους συναδελφούς και τους λέω εγώ, είπα πήρα θέση. Εγώ πιστεύω τις εκλογές θα τις κρίνει όχι κεντροαριστερά όπως εσείς κοιτάτε, αλλά ο κόσμος της κεντροδεξίας. Είναι η άποψή μου αυτό. Ναι, εγώ είπα ότι δεν ούτε κεντροδεξιά ούτε κεντροαριστερά. Εσείς είπατε αυτό, εγώ ναι, λέω τάξω, ότι ωραία, πρέπει να έχουμε η ματιά μας, η ανησυχία μας, πρέπει να είναι πώς θα μεταφέρουμε δύναμη από το κεφάλαιο στην εργασία και από το κράτος στους πολίτες. Υπάρχει όμως, καθηγητή μου εδώ, κύριε καθηγητά, ένα μεγάλο ερώτημα ιδεολογικό. Ότι όταν κάνεις τη γέφυρα της Άρτας του Γιοφύρη και πρέπει να θυσιάσει την κόρη σου, τη μονάκριβη, που είναι οι αρχές και οι αξίες της αριστεράς, κάνω τη μεταφορά. Τι να το κάνω το Γιοφύρη? Μα δεν θα. Δεν τίθεται. Δηλαδή, την ερώτηση δεν καταλάβατε. Τώρα που δεν την καταλάβατε. Είναι πόσο νερό θα βάλει στο κρασί και θα μείνει κρασί για την αριστερά. Α, όχι, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να παραμείνουμε σκληρός πόλος στα πλαίσια της αριστεράς και γύρω από αυτόν τον αριστερό πόλο να κάνει συμμαχίες. Δεν υπάρχει. Τα πολιτικά κόμματα επιβιώνουν και αναπτύσσονται και παίζουν ρόλο όταν μπορούν να λειτουργούν σαν μαγνήτες. Αλλιώς είναι αυτοαναφορικά και περιθωριοποιούνται. Mm-hmm. Εάν δεν μπορεί. Αυτό βεβαίως για να το κάνεις πρέπει να έχεις μια πολύ ισχυρή ταυτότητα. Mm-hmm. Εδώ δεν πρόκειται για μια μετακίνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ακούω διάφορες κριτικές. Σε καμία περίπτωση. Θα ήταν στρατηγικό λάθος, ολέθριο λάθος. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ μετατραπεί σε ένα κόμμα της κεντροαριστεράς, είναι ολέθριο λάθος. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μείνει ένα ισχυρό κόμμα της αριστεράς. Δηλαδή, τι σημαίνει αριστερά? Σημαίνει ότι πολιτεύουμε υπέρ των φτωχών και λαϊκών τάξεων και πάντοτε έχω στο μυαλό μου. Δεν υπάρχουν λόγοι αλλαγής, δηλαδή των αποφάσεων του πρόσφατου συνεδρίου, μου λέτε. Βεβαίως. Και ταυτόχρονα όμως έχω τα μάτια μου ανοιχτά στις κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες που γίνονται. Διότι η ηγεμονική μου, αν θέλετε, παρουσία, η ηγεμονία μέσα σε μια κοινωνία αναπτύσσεται μέσα από συμμαχίες και μέσα από ρεύματα με τα οποία μπορείς να συνομιλήσεις. Και τα ρεύματα αυτά δεν υποχρεωτικά ότι ανήκουν. Όμως, κύριε Βερναρδάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν πήρε τη λαϊκή εντολή μέσα από μια κρίση που δημιουργούσαν συγκεκριμένα κόμματα και πολιτικές και συγκεκριμένα πρόσωπα και πολιτικές, ο κόσμος είδε το δικό σας τρένο πιο κοντινό του, πιο φιλικό και πιο φρέσκο. Και είπε με αυτό το τρένο να πάει. Υπήρχαν και άλλα τρένα να πάει, δεν πήγε και στον χώρο της αριστεράς. Και έγινε αυτό το μεγάλο 36%, 35% και με μεγάλες επιτυχίες. Αν αρχίσεις και το βάφεις στο βαγόνι λίγο πράσινο, λίγο. Δεν θα το βάψουμε. Σε άλλο τρένο βρέθηκα. Δεν πρέπει να το βάψουμε και δεν θα το βάψουμε. Αυτό. Δεν θα το βάψουμε. Είναι το λέω κατηγορηματικά. Αν πρόσωπα μπορώ να εκφράσω, που έπαιξαν ρόλο. Αν μπορώ να εκφράσω μια συζήτηση, πολιτική συζήτηση και μια στρατηγική συζήτηση, κανένας λόγος δεν υπάρχει ούτε να το βάψουμε, ούτε κανείς λέει ότι πρέπει να το βάψουμε. Έτσι, να είμαστε σαφείς. Okay. Ναι, σωστά. Πάει αυτό. Ερωτήσεις κάνω. Ναι, ναι. Αυτό στο δεύτερο κομμάτι είναι ότι πολλά πρόσωπα, καλός, κακός,
ήταν στα προηγούμενα πράγματα, έπαιξαν ρόλο και έπαιξαν ρόλο στην φτωχοποίηση του ελληνικού λαού και στα, που μας οδήγησε στις μνημονιακές ιστορίες. Ναι, δεν νομίζω όμως ότι κάποιο πρόσωπο από αυτά που έχει παίξει ρόλο και είχε μια μεγάλη τοξικότητα αυτή τη στιγμή, εμείς συνομιλούμε μαζί του ή μιλάμε για κεντρικά πολιτικά πρόσωπα. Δηλαδή, υπάρχει κάποιο πρόσωπο το οποίο με το παλιό καθεστώς ήταν σε πρώτο πλάνο και συνομιλεί μαζί μας ή βρίσκεται μαζί μας. Στην περίπτωση... Πρώτον αυτό. Δεύτερον, αν μιλάμε τώρα για κόσμο, για στελέχη. Όχι, σε μένα. Έτσι, όχι, πολιτικά, δεν το λέω. Αυτό. Όχι, το λέω. Αν υπάρχει. Ο κόσμος είναι βέβαιος, κινείται. Δεν το αναφέρω. Θα πεις γιατί ήρθε το γραμματέας της τοπικής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ πριν 15 χρόνια. Στο ΣΥΡΙΖΑ πήγε και ο λόγος που υπάρχουν τα πολιτικά κόμματα. Ήδη γιατί σα είπα ότι πρέπει να λειτουργούν και ως μαγνήτες. Ζυμώσεις. Διαφορετικά είναι αυτοαναφορικά. Ζυμώσεις. Δεν υπάρχει λόγος. Όταν θα πας στις εκλογές και θα. Στη μία, δύο περιπτώσεις είναι. Ισοπαλία δεν υπάρχει εδώ. Θα κερδίσεις, θα χάσεις. Ωραία. Στην περίπτωση που εσείς κερδίσετε, πρέπει να συμμαχίσετε. Εγώ μπορώ να φανταστώ λοιπόν ότι θα έχουμε. Μπορεί να πάρεις απόλυτη πλειοψηφία, οπότε το συζητώ. Αλλά λέω στην περίπτωση που δεν βγει αυτό το σενάριο. Μιλάμε σήμερα ότι ο κοντινός σύμμαχος είναι ένα κόμμα, με τη συγκεκριμένη ηγέτη, την κυρία Γεννηματά, η οποία σας θεωρεί εχθρό και πρωταγωνιστικά στελέχη, τα οποία νομίζω ότι ούτε να σας δουν αν θέλουν, ζωγραφιστούς. Και πολιτικά. Ναι, δεν είναι πολιτική γραμμή αυτή, το ξέρω. Δεν είναι αυτό, αυτό εκ μέρους τους, όταν θα τους έχετε εδώ ανάλογους εκπροσώπους, το λένε. Να τους ρωτήσετε το εξής. Αυτό που έχετε είναι πολιτική γραμμή ή είναι μια ψυχολογική, συναισθηματική κατάσταση λόγω του ότι ήσασταν κάποτε εξουσία και χάσατε. Θα το βάλω, μη φάνε ότι είναι ερώτηση που μου κάνατε εσείς και την είπα. Θα το θέλω να το χρεωθώ. Ναι, ναι, το λέω με την έννοια ότι αυτό δεν είναι πολιτική γραμμή. Αυτό είναι μια ψυχολογική, μια συναισθηματική έκρηξη περισσότερο. Έτσι. Η πολιτική γραμμή λέει το εξής. Στο βασικό μισθό είσαστε υπέρ ή κατά. Στη γραμμή του ΣΕΒ που έβγαλε σήμερα, χθες, ας πούμε, ότι δεν θέλει να ακολουθήσει τις τριετίες στις οριμάσεις των μισθών στο ίδιο, είσαστε υπέρ ή κατά. Στην απλή αναλογική, είσαστε υπέρ ή κατά. Στην απλή αναλογική, σε εθνικό επίπεδο, είσαστε υπέρ ή κατά. Στη διαλεύκανση, στο κοινωνικό κράτος, είσαστε υπέρ ή κατά. Στο γεγονός ότι εδώ πέρα πρέπει να ανασυντάξουμε όλο το κοινωνικό κράτος, το εθνικό σύστημα υγείας, να δημιουργήσουμε νέες δομές, είστε υπέρ ή κατά. Mm-hmm. Αυτό είναι το ερώτημα. Εάν συνεννοηθούμε λοιπόν στις πολιτικές, δεν ξέρω αν είναι υπέρ ή κατά. Υποψιάζω, μέχρι στιγμής η γραμμή τους ήταν ότι είναι κατά. Και ήταν υπέρ του νεοφιλελευθερισμού. Κύριε Βαρδάκη, ερώτηση απλή καθαρή. Έτσι. Δηλαδή, αν είναι σε όλα υπέρ ή τουλάχιστον σε ένα. Γιατί στις μπαίνει μαθίες, ένα ζήτημα. Μπαίνει. Δηλαδή, θα καθόσασταν δίπλα στα ίδια έδρα με τον κύριο Ροβέρδο. Μα εγώ νομίζω ότι ο κύριος Λοβέρδος, κοίταξε, αν ήταν υπέρ, προφανώς θα υπήρχε μία αν θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Λέω, θα καθόσασταν δίπλα με τον κύριο Λοβέρδο. Με τον κύριο Λοβέρδο προσωπικά δεν ξέρω. Με την πολιτική έκφραση του κύριου Λοβέρδου θα υπήρχε θεωρητικά μία περίπτωση, ας πούμε. Μου κάνετε μία υποθετική ερώτηση και απαντάω μία υποθετική. Αυτό είναι το κοινά, αλλά αυτά είναι τα στελέχη. Δεν μπορείς. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή είναι αυτά τα συγκεκριμένα πρόσωπα που έχουν ένα φορτίο και ιστορικό και πολιτικό. Έχουν αυτή τη γραμμή που είπατε. Τυχαία για τον κύριο Λοβέρδο και όχι τυχαία. Δεν το είπα και τυχαία, αλλά το λέω και τυχαία. Ακριβώς. Κυρία Ξογιανακοπούλη ή τον κύριο. Προφανώς τα πρόσωπα είναι φορείς μιας αντίληψης, αλλά δεν είναι προσωπική μας η αντίθεση. Έτσι. Αυτό εννοώ. Αυτό θέλω να πω. Ότι δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Όπως αν αυτοί το εκλαμβάνουν ως προσωπικό πρόβλημα, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε μεγάλο πρόβλημα. Ποιοι είστε εσείς να κυβερνάτε, ποιοι είστε εσείς. Εντάξει. Και ποιοι είναι αυτοί που το λένε, εν πάση περιπτώσει. Οι ιδιοκτήτες. Εντάξει, είναι οι ιδιοκτήτες. Συγγνώμη, αλλά εν πάση ή κάναμε έξωση στους ιδιοκτήτες και πήραμε αυτό που μας αναλογεί. Έχει και μας ανήκει. Το... Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό που μου λέτε τώρα, εμείς προσπαθούμε να το μετατοπίσουμε από μια ψυχολογική και συναισθηματική αντίθεση, έτσι, ανθρώπων που χάσανε, υποτίθεται, κάποια προνόμια, να τους απαλλάξουμε από αυτό το φορτίο, το ψυχαναλυτικό, ας πούμε, περισσότερο, και να δούμε τώρα την πολιτική ουσία. Uh-huh. Η πολιτική ουσία πράγματι, έτσι όπως φαίνεται, δείχνει ότι περισσότερο τους αρέσει η κατάσταση της μιας συμμαχίας με τη Νέα Δημοκρατία και τους τρεις πυλώνες που είπε σήμερα, περί ιδιωτικοποίησης του ασφαλιστικού συστήματος. Εάν τους αρέσει αυτή η πολιτική, θα έχουν νομίζω το κόστος αυτής της πολιτικής. Εμείς λέμε αντίθετα ότι πρέπει να υπάρξουν συγκλήσεις προοδευτικές στα πλαίσια προφανώς πολιτικών, όχι με πρόσωπα, με πολιτικές. Όπως γίνεται στην Ευρώπη, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή στο Ευρωκοινοβούλιο, όπως μιλάμε με τους πράσινους, με την αριστερή σοσιαλδημοκρατία και με όλα τα κοινωνικά κινήματα, τα οποία είναι ανήσυχα για την άνοδο του νεοφιλελευθερισμού και της ακροδεξιάς και της σύμμιξής τους. Τώρα, στην Ελλάδα, εάν αποφασίσει αυτό το μόρφωμα, αυτό το κόμμα, να ακολουθήσει μια πολιτική στρατηγική συμμαχίας με τη Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι θα έχει και τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Υπάρχει, και κλείνω με αυτό, αν θέλετε να σας πω κάτι μετά, έτσι,
να μου το πείτε, αλλά εμένα η σκέψη μου εκεί τελειώνει. Έχουμε δύο πολλούς οι οποίοι συγκρούονται και αυτό έχει και σχέση και με τις ταξικές. Τη νέα ταξική κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα από το 2014 και μετά, από το 2008 και μετά, ναι. από το 2009 και μετά. Ναι. Και πάντοτε υπήρχε. Πάντοτε είχε διαφορετικούς εκφραστές. Είναι τα κόμματα, είναι συμφέροντα. Ναι, των ανθρώπων για να μπορούν να ζήσουν καλύτερα. Συμφερόντων κοινωνικών. Ναι, ναι. Εντάξει, είναι και ιστορικές παραδόσεις σε έναν βαθμό, αλλά άμα πεινάει ο άλλος, ή άμα γίνει άλλος πλούσιος, πάει και στο άλλο μέτωπο. Εδώ μου λείπουν οι ενδιάμεσοι παίχτες για αυτό που και εγώ το υποστηρίζω, εσείς το φέρατε, που είναι η απλή αναλογική. Τόσα χρόνια αυτό ζητάμε. Απλή αναλογική, ο κόσμος να εκφράζεται κανονικά, να μην ψηφίζει Γιάννη και σου βγαίνει Θανάση. Μου λείπουν ενδιάμεσοι παίχτες. Ναι, καταρχήν, ναι, να διευκρινίσουμε το εξής. Η ερώτησή μου και η δεύτερη, να το πάρετε όλο μαζί, είναι το χώρο ή και στο κομμάτι της γέφυρας και άλλων κινήσεων που γίνονται, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ιδεολογικό ενδιαφέρον, αυτούς τους ανθρώπους που θέλετε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ ή παράλληλοι δρόμοι που αλλού θα συμφωνείτε, αλλού θα διαφωνείτε, θα δημιουργηθούν συνθήκες. Το δεύτερο. Είναι σαφές ότι είναι το δεύτερο. Καλά, προφανώς αν κάποιος θέλει να ενταχθεί στο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα το απαγορέψουμε, εννοείται. Αλλά εμείς θέλουμε τις οσμώσεις. Θέλουμε δηλαδή όλων αυτούς ο αστερισμός συλλογικότητων, προσώπων, κινήσεων, ομάδων, που δεν είναι πάντοτε κεντρικές. Μπορεί να έχουν τοπικό χαρακτήρα, μπορεί να είναι σε δημοτικές, σε επίπεδο πόλεων, δήμων. Αυτό θέλουμε λοιπόν να υπάρξει μια όσμωση. Αυτός είναι ο λεγόμενος προοδευτικός πόλος. Τώρα, δυστυχώς η μη ψήφιση με 180 της απλής αναλογικής όταν φέραμε τον νόμο σημαίνει ότι στις επόμενες εκλογές θα πάμε με τον παλιό. Ναι. Αυτό βάζει ένα δίλημα, αν θέλετε απλοποιεί λίγο τα πράγματα και ως προς την ερώτηση. Σας λείπουν κάποιοι ενδιάμεσοι κρίκοι, αλλά δυστυχώς και με την ευθύνη ας πούμε του Κινάλ κυρίως, που δεν ψήφισε την απλή αναλογική, οι επόμενες εκλογές θα είναι εκλογές απολύτως διλημματικές. Το είχα επισημάνει και στη Βουλή. Ότι είναι παράδοξο ένα κόμμα μικροεκλογικά κόμμα, δεν το λέω υποτιμητικά, να παίρνει θέση εναντίον της απλής αναλογικής. Τι προσδοκούσε άραγε? Είναι ένα ερώτημα αυτό, καθαρά εκλογικής στρατηγικής. Άρα λοιπόν οι επόμενες εκλογές θα γίνουν με τα διλήμματα αυτά που έχουμε τώρα. Προφανώς το πρώτο κόμμα, αν έχει κάποια ισχυρή πλειοψηφία και μια απόσταση από το δεύτερο, θα κάνει αυτοδύναμη πλειοψηφία ή μπορεί να κάνει, έχει τη δυνατότητα να κάνει. Εμείς θεωρούμε ότι θα είμαστε εμείς αυτοί, αλλά βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι για να φτάσουμε σε αυτό το πράγμα, σε αυτό το αποτέλεσμα, δεν πρέπει να κάνουμε όλες αυτές τις κινήσεις συγκρότησης. Ένα τελευταίο, κύριε Βερνανδάκη, ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα ή ατού για αυτές τις εκλογές? Δηλαδή, τι είναι αυτό που θα κρίνει τις εκλογές? Οι πρέσπες, αν θα κρίνουν, θα παίξουν ρόλο? Οι κοινωνικές παροχές, το όραμα? Και μια κουβέντα, μια λέξη που θυμήθηκα στις εκλογές του 2014, που υπήρχαν δύο λέξεις, φόβος και ελπίδα. Κέρδισε η ελπίδα. Η ελπίδα έρχεται, λέγατε. Τώρα θα πείτε, η ελπίδα ξαναέρχεται? Καθυστέρησε τρία χρόνια και ξαναέρχεται? Εντάξει, δεν καθυστέρησε και τόσο πολύ. Εντάξει, ο ιστορικός χρόνος είναι πολύ μακρύτερος από την τριετία. Δεν θα σας κατηγορήσω για 150 χρόνια. Αλλά λοιπόν, επομένως, δεν ξέρω ποιο θα είναι το σύνθημά μας και το κλίμα. Αλλά πώς το νιώθετε? Το κεντρικό δίλημα είναι το εξής. Παρά το γεγονός της κρίσης, υπήρξαν κοινωνικές κατακτήσεις στο επίπεδο του κοινωνικού κράτους και στο επίπεδο του ότι η κοινωνία βγήκε από την κρίση των μνημονίων και της επιτήρησης με τα μεγάλα κομμάτια των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων όρθια. Αυτό είναι μια κατάκτηση του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό εμείς θα θέσουμε στο εκλογικό σώμα ως μια πολιτική που δεν πρέπει να έχει επιστροφή στο παλιό. Αντίθετα, πρέπει να έχει μια συνέχεια. Η συνέχεια λοιπόν αυτής της πολιτικής που ακολουθήσαμε, η αδιεύρυνση της δημοκρατίας των δικαιωμάτων και των οικονομικών και των κοινωνικών, ή η επιστροφή σε ένα σύστημα το οποίο θα αμφισβητήσει αυτές τις κατακτήσεις που έστω και σε αυτό το πλαίσιο υπήρξαν. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, για τη συνέχεια. Δείτε, ακούστε και ελάτε μαζί μας.